Είναι γνωστό ότι οι αμερικανικέ βάσει σε Ιράκ και νοτιοανατολική Συρία έχουν δεχθεί επιθέσει από φιλοειρανικέ οργανώσει, ενώ οι αντάρτε χούθη τη Ιεμένη έχουν κηρύξει τον πόλεμο στο Ισραήλ, εξαπολύοντα επιθέσει εναντίον του με drones και πυράβλους Ιρανική προέλευση ανεπιτυχώ μέχρι στιγμή. Σύμφωνα με μέσω μαζικής ενημέρωση, το USA Thomas Handner, ένα αντιτορπιλικό κατευθυνόμενο πυράβλων, κατέριψε πολλαπλά ντρόουνς επίθεσης που εκτοξεύτηκαν το πρωί τη Πέμπτη από τι ελεγχόμενες από του Χούθι περιοχές της Ιεμένης, ανέφερε η Σεντ σε ανάρτησή της στο Twitter. Την Τετάρτη, το Ισραήλ δήλωσε ότι αναχέτησε ένα πυράβλο κρούς που κατευθυνόταν προ τα νότια της χώρας, του οποίου την ευθύνη κυριότητα ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθι. Ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας των Χούθη, η Αχία Σαρή, είπε ότι τέτοιες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να σταματήσει η Ισραηλινή επίθεση εναντίον του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Οι Χούθοι έχουν επίση απειλήσει να στοχοποιήσουν τα Ισραηλινά πλοία με αφορμή τον πόλεμο τη χώρα με την Παλαιστινιακή οργάνωση Χαμά που κυβερνά τη Γάζα. Την Κυριακή, οι Χούθοι κατέλαβαν ένα φορτηγό πλοίο συνδεδεμένο με το Ισραήλ με διεθνέ πλήρωμα 25 ατόμων στην είσοδο τη Ερυθρά Θάλασσα. Οι πρόσφατε επιθέσει από Χεσμολάχ και Χούθη κατά του Ισραήλ έχουν προκαλέσει την οργή του Τελαβίβ με τον διοικητή τη Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, αντιπτέραρχο Τόμερ Μπαρ, να δηλώνει ότι έχουν δημιουργήσει μια σειρά από επιθέσεων για εχθρικά έθνη και ομάδε σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένη ολόκληρη αεροπορική επιχείρηση κατά τον Χούθη τη Ιεμένη. Ω στρατηγικό βραχίωνα του κράτου του Ισραήλ, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία είναι έτοιμη και επιχειρεί σε όλη τη Μέση Ανατολή. Ανατολή σε όλε τι περιοχέ όπου είναι απαραίτητο, είπε ο αντιπτέρεχο στο ΜΕΡ. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι θεωρούμε πάρα πολύ πιθανό τον ενδεχόμενο κατά τη διάρκεια τη τετραήμερη εκεχηρία του Ισραήλ με τη Χαμά, ο Νετανιάχου σε μια επίδειξη ισχύω να διατάξει αεροπορική επίθεση κατά τον Χούθη, συντρίβοντά του και φέρνοντά του σε επίπεδο προηγούμενων δεκαετιών από πλευρά μαχητική ισχύω. Αυτό θα έχει πολλαπλού αποδέκτε, πρωτίστω Χεσμολάχ και Ιράν και στη συνέχεια τη διεθνή κοινότητα, δείγμα το ότι το Ισραήλ θα τιμωρήσει όσου ενεπλάξαν στον πόλεμο του με τη Χαμά, ανεξαρτήτω απόσταση όπω είχε κάνει άλλωστε στο παρελθόν, βομβαρδίζοντας πυρηνικό αντιδραστήρα του Ιράκ, αλλά και απελευθερώνοντα Ισραηλινούς ομήρου στο 11 τη Ουγγάντα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.